Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουμε, να βάλουμε φρένο στον κορονοϊό. Αν χρειαστεί, θα σφραγιστούν ολόκληρες περιοχές, ακόμα και σπίτι-σπίτι. Κάνουμε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών αυτών, αλλά και ολόκληρης της Δυτικής Αττικής, για αυστηρή, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς προφάσεις, τήρηση των μέτρων. Στους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής ρίχνει τα βέλη της η κυβέρνηση σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στη Δυτική Αττική, μια περιοχή όπου περισσότεροι από 120.000 εργάτες απασχολούνται σε εταιρείες logistic και τις μεγάλες βιομηχανίες που εδρεύουν εκεί. Αυτή η στοχοποίηση μάλιστα φάνηκε και από τα πρόστιμα που επέβαλαν πρόσφατα αστυνομικοί σε εργολαβικούς εργαζόμενους στις αποθήκες της ΑΒ Βασιλόπουλος την ώρα της αλλαγής βάρδιας. Πού οφείλεται όμως, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η αύξηση των κρουσμάτων σε αυτή την περιοχή? Έχει να κάνει μέσα στο χώρο δουλειάς και για τις συνθήκες που επικρατούν και αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους. Δουλεύουν δεκάδες και εκατοντάδες σε μερικές περιπτώσεις εργαζόμενοι, ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς ουσιαστικά μέτρα. Τα απολύτως απαραίτητα και αυτά που το κράτος έχει νομοθετήσει, όπως είναι οι μάσκες και το αντισηπτικό, χωρίς καθαρισμό των μηχανημάτων, χωρίς να προσπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις. Η κατάσταση στους χώρους δουλειάς στη Δυτική Αττική είναι τραγική. Δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προστασίας για την υγεία των εργαζομένων. Η εντατικοποίηση σπάει κόκαλα, με αποτέλεσμα να έχουμε κρούσματα στους χώρους δουλειάς, τα οποία οι εργοδότες έχουν πείσει τους εργαζόμενους να μην τα λένε, έτσι ώστε να μην χαλάσει η φήμη της εταιρείας. Σε συνδυασμό με την συμφόρηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τη μετακίνηση των εργαζομένων από και προς τη δουλειά τους, η εξάπλωση του ιού συνεχίζει να είναι επικίνδυνη. Οι χώροι δουλειάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τα οποία οι εργαζόμενοι έρχονται στις δουλειές τους αυτή τη στιγμή αποτελούν εστία υπερμετάδοσης της πανδημίας. Νομίζουμε ότι το ζήτημα αυτό δεν πάει άλλο. Παρακαλουθούμε εμείς εδώ οι κάτοικοι μια κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει κανένα μέτρο προστασίας, αλλά αντίθετα κλείνει το ζήτημα της πανδημίας στην ατομική ευθύνη και μάλιστα κουνάει το δάχτυλο στους εργαζόμενους. Και ενώ τα πρόστιμα στους εργαζόμενους πέφτουν βροχή, οι έλεγχοι όπως καταγγέλνουν τα σωματεία στις μεγάλες εταιρείες δεν γίνονται. Μάλιστα επισημαίνουν πως σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους, επειδή δεν πλησιάζουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, τα μέτρα πάνε περίπατο. Σε αυτή την περιοχή που ο κρατικός έλεγχος είναι απόν, με το ΚΕΠΕΚ χαρακτηριστικά την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε κινητοποίηση να μας λέει ότι όλοι και όλοι είναι 9 οι ελεγκτές για να ελέγξουν όλους αυτούς τους χώρους, μας είπαν ότι θέλουν περίπου στα 10 χρόνια για να ελέγξουν όλους αυτούς τους χώρους, τις αποθήκες, logistics που υπάρχουν εδώ. Στην ίδια περιοχή ακριβώς που τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν και το θριάσιο νοσοκομείο να έχει φτάσει στα όρια του. Εκτός από την υγεία, αναδείχθηκε και στους Δήμους το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού και μέσων ατομικής προστασίας. Μέσα σε αυτόν τον καιρό, τελείως τυχαία, μαθαίναμε για τα κρούσματα που υπάρχουν στους Δήμους. Δεν υπάρχουν ούτε μάσκες, ούτε αντισηπτικά, ούτε τίποτα. Μετά από μεγάλες πιέσεις του Σωματείου, ο Δήμος Ασπροπύργου αναγκάστηκε να φέρει τον ΕΟΔΗ έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να κάνουν τα τεστ. Να μπει θερμομέτρηση μπροστά στο φυλάκι του αμαξοστασίου, ενώ στις άλλες υπηρεσίες έχει ήδη τοποθετηθεί μετά από παρέμβασή μας. Το ίδιο ισχύει και για το Δήμο της Ελευσίνας, που τελευταία τοποθετήθηκε θερμομέτρηση έξω από το αμαξοστάσιο. Αλλά τα μέτρα προστασίας είναι ελλειπή. Αντισηπτικά δεν υπάρχουν, οι μάσκες είναι με το σταγονόμετρο, οι εργαζόμενοι βγαίνουν έξω στο δρόμο να δουλέψουν και παντού χωρίς να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα μέτρα. Στη Μάντρα είχαμε επίσης 5 κρούσματα και το μόνο που έγινε ήταν να κλείσουν οι υπηρεσίες που είχαν το κρούσμα. Οι απολυμάνσεις δεν γίνονται τακτικά, δεν υπάρχουν θερμομετρήσεις στις εισόδους, ούτε επίσης γίνονται επαναλαμβανόμενα τεστ, διότι ο εργαζόμενος έρχεται σε επαφή, ειδικά στο εμπόριο, έρχεται σε επαφή συχνά με πελάτες και με εμπορεύματα, χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας. Από το κράτος ουσιαστικά δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έλεγχο. Πέρα από εταιρείες συγκεκριμένες οι οποίες έχει παρέμβει το σωματείο, δηλαδή ήξερε για κρούσματα τα οποία μπορεί να είχε μέσα. Και έχουμε κάνει εμείς κινητοποίηση, έχουμε φέρει το ΚΕΠΕΚ, μόνο σε τέτοιους χώρους έχει παρέμβει ουσιαστικά το κράτος. Από εκεί και πέρα είναι απόν και για τις τεράστιες ευθύνες, όπως είπαμε και πριν, και για το ΚΕΠΕΚ και για όλους τους κρατικούς μηχανισμούς που είναι απόν από την περιοχή. Ειδικά αυτή την περίοδο που στην περιοχή. Η πανδημία έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Σε όλα τα εργοστάσια δεν υπάρχουν καθόλου μέτρα
προστασίας. Έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε δικούς μας ανθρώπους που δουλεύουν μέσα εκεί. Στο βωμό της κερδοφορίας τους, οι εργοδότες πιέζουν τους εργαζόμενους έτσι ώστε και τα κρούσματα να μην αναφέρονται, αλλά και να μην υπάρχουν μέτρα προστασίας και να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να σηκώσουν κεφάλι και να τα διεκδικήσουν. Ακόμα καταγγέλνουν τις τρομοκρατικές προσπάθειες των εργοδοτών προς τους εργαζόμενους να κρύψουν τα κρούσματα, προκειμένου να συνεχιστεί κανονικά η παραγωγή, ενώ συχνά καλούνται να πληρώσουν τα τεστ ανίχνευσης του ιού από την τσέπη τους. Σε αυτή την περιοχή του Θριασίου, με τις τεράστιες αποθήκες logistic και μεγάλες αποθήκες σούπερ μάρκετ, που ουσιαστικά δεν παίρνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο μέσα στους χώρους δουλειάς. Κανένα τεστ, μόνο αν υπάρξει κρούσμα μέσα στο χώρο θα γίνει. Κρύβονται κρούσματα και θάβονται προκειμένου να μην δοθούν χρήματα για την υγεία τους. Τα τεστ που κάνουν οι εργαζόμενοι δεν είναι από το κράτος, αλλά ο ίδιος ο Δήμος πληρώνει μετά από πιέσεις που δέχτηκαν σε ιδιωτικά εργαστήρια, δηλαδή στο βωμό του κέρδους πάλι όλα. Όχι, δεν γίνονται τεστ στους εργαζόμενους. Αν τυχόν να συμβεί και υπάρχει κρούσμα, που υπάρχουν κρούσματα, στέλνουν οι εταιρείες τους εργαζόμενους σε ιδιωτικές εταιρείες να το πληρώσουν οι ίδιοι από την τσέπη τους. Σε μία εταιρεία που διαγνώστηκαν πολλά κρούσματα, μόνο τότε η εταιρεία πήρε την ευθύνη και έκανε πλήρωσε εκείνη τα τεστ των εργαζομένων. Σε αυτό το κλίμα ασυδοσίας, αν προσθεθούν και τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και εγκαταστάσεις των δομών υγείας στις περιοχές Δυτικής Αττικής, το κλίμα γίνεται εκρηκτικό. Και αυτό, καθώς οι πολύτιμοι 8 μήνες από το πρώτο κύμα της πανδημίας μέχρι και τη δεύτερη έξαρση του ιού, η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην αναγκαία ενίσχυση του ΕΣΥ, αλλά ούτε και σε σειρά μέτρων που θα προστάτευαν την υγεία των λαϊκών στρωμάτων. Μάλιστα, στην περιοχή μας υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα ότι το Κέντρο Υγείας Αχαρνών στεγάζεται στην πολυκλινική, την ΑΕ, την ιδιωτικοποιημένη πολυκλινική, και μάλιστα τον τελευταίο χρόνο γίνονται απελπισμένες προσπάθειες και από την πλευρά τους, με τη συνεργασία και τη σιωπή, αν θέλετε, του Υπουργείου Υγείας και των διοικήσεων της ΔΥΠΕ, να μα εκδιώξουν το Κέντρο Υγείας εν μέσω πανδημίας, περιορίζοντας, κλείνοντας χώρους ιατρία, ώστε να μην μπορούν να δουλεύουν οι συνάδελφοι, περιορίζοντας το χώρο, που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο η ανταπόκριση της πρωτοβάθμιας υγείας, στην υπεράσπιση, αν θέλετε, μάλλον στην προστασία του πληθυσμού, αλλά και στο να μην καταφεύγει κόσμος στα νοσοκομεία, που έτσι όπως διατείνονται τους ενδιαφέρει και δήθεν πάρα πολύ, στην πραγματικότητα σε αυτές τις περιοχές που βράζει ο κορονοϊός να μην μπορεί να πάρθει κανένα μέτρο. Μιλάμε για μια περιοχή που το μοναδικό της νοσοκομείο, το Θριάσιο νοσοκομείο, έχει κλείσει τη μονάδα εγκαυμάτων του για να την κάνει μονάδα κορονοϊού, και έτσι δεν υπάρχει πρόβλεψη που θα πάνε οι εγκαυματίες. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο στο οποίο από την έναρξη της νέας χρονιάς το κράτος ζητάει να φύγει γιατρός και να πάει στη Βόρεια Ελλάδα, παρόλο που υπάρχει σημαντική επιβάρυνση και εδώ. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή των Άνω Γιωσίων και της Φυλής έχουμε τεράστια προβλήματα με το σύστημα υγείας, όπως είναι και συνολικά το ζήτημα του συστήματος υγείας που έχει αφήσει η κυβέρνηση αθωράκιστο. Μάλιστα, εδώ το Άνω Γιωσίων που έχουμε πίσω μας είναι ένα υποστελεχωμένο κέντρο υγείας με τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, που μάλιστα στην περιοχή των Αναγιωσίων και της Φυλής είναι τεράστια ανάγκη να ενισχυθεί, δεδομένου ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει οχητά φυλής που ήδη επιβάρυνει την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων στην περιοχή. Θα πρέπει να πούμε, όπως και όλα τα άλλα τα κέντρα, η πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας είναι υποστελεχωμένο. Σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχουν 2 ειδικότητες, γιατί οι υπόλοιπες είτε έχουν απολυθεί και κοπέλες ακόμη νοσηλεύτρες έχουν μετατεθεί σε άλλα κέντρα υγείας Τραπετσόνας που έχουν ανάγκη, σε άλλες μονάδες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες, με αφορμή και καταλήτη τώρα και την πανδημία, με αποτέλεσμα να είμαστε 3 συνάδελφοι και να δίνουμε το δικό μας αγώνα σε καθημερινή βάση, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τον κόσμο και τις ανάγκες εδώ πέρα των ανθρώπων σε αυτή την περιοχή. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην περιοχή μας, όπως ήταν και παλιότερα, έτσι εξακολουθεί να είναι και τώρα. Και αυτή την περίοδο, δηλαδή, παραμένει όπως ήταν πολύ πριν και την έναρξη της πανδημίας. Να μην πούμε ότι το πρώτο κύμα πέρασε όπως πέρασε,
αλλά δεν πήρανε κανένα μέτρο απολύτως για να προλάβουν το δεύτερο, που σημαίνει ότι λειτουργούσαν στην ίδια ακριβώς πολιτική ρότα, που δεν σκοπεύουν να δώσουν τίποτα παραπάνω, κανένα, μάλιστα μειώνουν και από τον κρατικό προϋπολογισμό για να προφυλάξουν την υγεία του λαού. Είναι μια πολιτική η οποία διονύζεται διαχρονικά και εφαρμόζεται κατά γράμμα. Και είναι απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης να μιλάει για πληθυσμιακές ομάδες και κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι Ρωμά και οι μετανάστες, οι οποίοι γνωρίζουν χρόνια ότι μένουν σε αυτόν τον τόπο και δεν έχει γίνει τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, θα μπορούσαν να υπάρχουν συνεργεία του ΕΟΔΗ και να ελέγχουν αυτές τις ομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε τα κρούσματα. Δεν φταίνε αυτοί για καμία διασπορά του ιού. Ίσα-ίσα, σε μεγάλο βαθμό έχουν δείξει προσαρμογή στα νέα δεδομένα, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες που διαβιούν και ζουν και η αδράνεια πολιτικών αλλά και δημόσιων φορέων είναι δύσκολη η καθημερινότητά τους. Πραγματικά έχουμε οικογένειες που αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ούτε γάλα για τα μωρά τους. Δεν έχουμε σε βαθμό όπως θα έπρεπε να γίνουν τεστ και διάφορα άλλα μέτρα. Εμείς ως Προεδρείο, ως όργανο, ενημερώνουμε, διαβουλευόμαστε με αρμόδιους φορείς, αλλά παραμένουν αυτά τα ζητήματα και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, μια συνεννόηση, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τη διασπορά του ιού, αλλά επίσης να προστατεύσουμε και τη δημόσια υγεία, αλλά και την ατομική υγεία. Το ΚΚΕ ενημερώνει τους κατοίκους των περιοχών της Δυτικής Αττικής για τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Αυτό που φταίει είναι ότι τα πρωτόκολλα τα οποία οι ίδιοι προσπαθούν να εφαρμόσουν με βαρβαρότητα, με καταστολή και περιορισμό για τους εργαζόμενους και του λαό, για τους εργοδότες, τους μεγαλοβιομήχανους, τα κάνουν λάστιχο. Καταγγέλει την κυβέρνηση γιατί ο προσανατολισμός της δεν είναι να προστατεύσει την υγεία των εργαζομένων και του λαού, αλλά να διασφαλίσει, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Τέλος, καλεί τους εργαζόμενους και το λαό της Δυτικής Αττικής να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, δυναμώνοντας τον αγώνα τους και την ικανοποίηση των αναγκών τους και την προστασία της υγείας τους. Να οργανώσουμε την πάλη μας με βάση τα αιτήματα που βάζουν τα σωματεία και τα συνδικάτα. Για τεστ, για εμβόλια, για μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς, να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες και πραγματικά να βγούμε από αυτή την περιπέτεια με τον κορονοϊό και την πανδημία όχι απλά δυνατοί και όρθιοι, αλλά δυνατότεροι, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα, γιατί έρχεται, ήδη εκφράζεται καπιταλιστική κρίση, να είμαστε στις επάλξεις, να μην τους αφήσουμε να αξιοποιήσουν και αυτό για να μας πάνε ακόμη χαμηλότερα. Θεωρούμε ότι αυτά τα ζητήματα, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας, είναι τα κύρια ζητήματα που χρειάζεται σήμερα τα σωματεία, οι φορείς της περιοχής, όλοι οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι να κουβεντιάσουν και να θέσουν μπροστά και να διεκδικήσουν. Δεν θα τους περάσει η κατάσταση που έχουν φέρει το λαό και την νεολαία στην περιοχή. Βλέπουν το λαό, τους εργαζόμενους, τους νέους, εμάς τις γυναίκες σαν κόστος και την υγεία μας την αντιμετωπίζουν σαν κόστος. Γι' αυτό νομίζουμε ότι τώρα πρέπει να σταθούμε μπροστά, να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Τα αιτήματά μας είναι σε όλους τους χώρους δουλειάς να παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, να γίνονται συχνά τεστ κορονοϊού στους εργαζόμενους. Χρειάζεται να γίνεται έλεγχος στο κατά πόσο τηρούνται τα μέτρα προστασίας και φυσικά το κύριο ζήτημα είναι να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, ειδικά και εδώ στην περιοχή που υπάρχουν οι ελλείψεις που αναφέραμε. Συντονιζόμαστε και με άλλα σωματεία της περιοχής εδώ, προκειμένου αυτά τα αιτήματά μας, τα διαχρονικά αιτήματά μας που εξειδικεύονται και στην περιοχή μας και έχουν σχέση με το κέντρο υγείας, το Τόμι, που δυστυχώς δεν υπάρχει ή υπήρχε κι άλλο το κέντρο υγείας στην περιοχή μας, ή να στελεχωθεί και το Θριάσιο νοσοκομείο, που είναι το εγκύτερο νοσοκομείο στην περιοχή, να στελεχωθεί με όλες τις ειδικότητες και να μπορεί να λειτουργεί για το καλό όλης της περιοχής, προκειμένου να στελεχωθεί και με το ιατρικό και γενικά το νοσηλευτικό προσωπικό που απαιτείται. Να πάρθουν λοιπόν μέτρα τώρα για την υγεία των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Το σωματείο μας πρωτοστατεί, θα διεκδικήσει με το πιο δυναμικό τρόπο αυτά που ανήκουν στους εργαζόμενους
και το επόμενο διάστημα θα μας βγουν μπροστά τους.